Приезжай сейчас в Украину. Λευκορώσοι μαχητές με τα όπλα στα χέρια και το δάκτυλο στη σκανδάλη είναι έτοιμοι να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών. Так, у нас тут бригада белорусов, значит, які воюють проти російських окупантів. Όπως λένε, ταξίδευσαν από τη χώρα τους για να ενισχύσουν τους γείτονές τους απέναντι στο στρατό της Ρωσίας. Белорусов, которые придут на эту землю с оружием. Ну, конечно же, чеченцев. Как же без чеченцев? Και όπως φαίνεται, δεν είναι οι μόνοι. Πάνω από 20.000 εθελοντές και βετεράνοι από 52 χώρες έχουν καταθέσει έτοιμα να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Δημήτρη Κουλέμπα. This is a crisis for the entire world, not just Ukraine. If we don't stop the Moscovites here, they will continue west. Ανάμεσά τους και κάποιοι που ζούσαν στην Ελλάδα και ταξίδευσαν ως εθελοντές με τα λεωφορεία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια από τη χώρα μας, αλλά και άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. We're young, strong, fit men. We can help, so why not? I paid the highest price. Ο James McCall πολέμησε για 8 χρόνια στο Αφγανιστάν. Όπως λέει, όταν άκουσε την έκκληση του Προέδρου της Ουκρανίας, δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα χέρια. President Zelensky asked for the help for volunteers to go, and I feel like, as a free man that likes the free world and democracy, you know, I feel obligated to go. Συμπληρώνουν τις αιτήσεις που βρίσκουν στις πρεσβείες και τα προξενία της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο και σπέβδουν να βρεθούν στο πεδίο των μαχών. I heard the cry for the Ukrainian people. I listened to the president talk. And I seen what was going on and I seen that they needed. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα 3.000 από τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της Ουκρανίας προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.